Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Λεζαρντάν, δίπλα μου ο Αλέξης Καραβασίλης, ένας εκ των ιδιοκτών της επιχείρησης. Να πάμε πώς έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, δηλαδή και καλά και μια περίεργη κατάσταση. Ακόμα δεν έχει ο κόσμος φτάσει στην Καλαμάτα, ο ανάλογος κόσμος εννοώ. Ναι, μέχρι στιγμής δυστυχώς τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Ας ελπίσουμε ότι στο άμεσο διάστημα θα αλλάξει για όλους αυτή η κατάσταση. Ωραία. Λεζαρντάν. Ένας πολυχώρος τελικά. Εμείς το ζήσαμε 2 μέρες εδώ που κάναμε τα ζωντανά του ΚΙΣ. Βγήκαμε ζωντανά από το χώρο εδώ του Λεζαρντάν. Να ξεκινήσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα εμείς και σιγά σιγά να μας ξεναγήσεις μέχρι την παραλία. Ναι, είναι ένα μαγαζί το οποίο υπάρχει εδώ και 5 χρόνια. Αυτή είναι η 5η χρονιά. Σε όλο αυτό το διάστημα έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές. Είμαστε πολύ περήφανοι για όλο αυτό το δημιούργημα που έχουμε κάνει. Ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο και να γίνει και ένα hot spot της πόλης. Δηλαδή ξεκινάμε εδώ από το κεντρικό χώρο που είναι η αυλή, ας πούμε, έτσι κάπως μπορώ να την περιγράψω εγώ, που είναι πλημμυρισμένη μέσα στο πράσινο, όπου έχουμε τα μπαρ, έτσι λίγο αυτό θέλω να μας... Υπάρχουν στο χώρο 2 μπαρ, φέτος κάναμε ακόμα ένα μπαρ εδώ αριστερά, το οποίο είναι bar DJ, δηλαδή από τη μία μεριά υπάρχει bar και από την απέναντι μεριά υπάρχει ο DJ, το οποίο έχει δώσει πολύ μεγάλη δυναμική στο πίσω μέρος του μαγαζιού, που ήταν το μόνο ουσιαστικά σημείο στο μαγαζί το οποίο γέμιζε πολύ δύσκολα. Με αυτό που κάναμε φέτος, με αυτή την αλλαγή, έχουμε δώσει μεγάλη πνοή στον πίσω χώρο και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Λοιπόν, σιγά σιγά... Είναι το κεντρικό μπαρ εδώ για τα κοκτέιλς και τα λοιπά και όλα αυτά που μπορεί κάποιος να βιώσει και πάμε σιγά σιγά και βγαίνουμε προς τα έξω. Και προς τα έξω βρίσκεται από κάτω η παραλία μας, η οποία έχει 50 εξαπλώστρες, ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, ο οποίος έχει ανακαινιστεί πέρυσι με ιδιαίτερες εξαπλώστρες, ιδιαίτερες σκηνές, προσφέρουμε ένα καλό προϊόν θεωρώ. Ελπίζω όποιος έρχεται να μείνει ευχαριστημένος και να ξαναεπιλέγει την παραλία του Λεζαρντάν, η οποία έχει δημιουργηθεί με πολύ μεγάλη αγάπη. Οι μουσικές που ακούμε εδώ. Περνάμε από όλα τα μουσικά είδη. Σε καθημερινή βάση έχουμε διαφορετικούς DJs, οι οποίοι παίζουν διαφορετικά είδη μουσικής. Disco, house, afro. Είναι πολλά τα είδη μουσικής τα οποία θα ακούσει κάποιος που θα βρεθεί στο χώρο μας. Ελπίζω να αρέσουν και να μένουν όλοι ευχαριστημένοι. Και να πούμε επίσης ότι και τοπικοί DJs υπάρχουν guest, αλλά και DJs που έρχονται από την Αθήνα από μεγάλα bar και clubs. Βέβαια, κάθε Παρασκευό Σάββατο έχουμε DJs από την Αθήνα, όπως και κάποια guest που κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι. Που γίνονται κάποια πάρτι στο μαγαζί με πολύ διαφορετικό ύφος, με πολύ διαφορετικό στυλ. Και τις καθημερινές έχουμε τους τοπικούς μας DJs, οι οποίοι έχουν αναλάβει το μουσικό κομμάτι του μαγαζιού. Και λίγο για το φαγητό. Χθες είχατε και έναν σεφ ο οποίος έφτασε στους 4 καλύτερους στο MasterChef που προβλήθηκε από το Star Channel. Ήταν εδώ. Ναι, χθες είχαμε την τιμή να φιλοξενούμε στο χώρο μας τον Νικήτα τον Πατσικούρα, ο οποίος είναι ένα παιδί της πόλης εδώ, καλαματιανός, που έφτασε στους 4 του MasterChef και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που κατάφερε να φτάσει ως εκεί. Είναι και προσωπικός μας φίλος. Χθες κάναμε μια γαστρονομική βραδιά μαζί του. Μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και εμείς αλλά και οι πελάτες μας. Ωραία, και να πούμε ότι θα γίνουν και άλλα event μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Ιούλιο και στον Αύγουστο, τα οποία θα ανακοινώνονται και από τον KISS 89, αλλά και με τον τρόπο το δικό τους που έχουν τα παιδιά, μέσα από το χώρο θα ανακοινώνονται τα events αυτά τα οποία έρχονται για το καλοκαίρι. Ναι, τα events που κάνουμε ανακοινώνονται και στο ίντερνετ, αλλά και στο ραδιόφωνο. Κρατάμε τον κόσμο ενήμερο, γιατί συνεχώς μας ζητάει να κάνουμε πράγματα. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε πράγματα για τους πελάτες μας. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου για την 3η χρονιά. 3η χρονιά, Μανώλη, είναι που μας φιλοξενεί το Λεζαρντάν για 2 μέρες, όπου βγήκαν ζωντανά οι εκπομπές μας από εδώ. Περάσαμε για άλλη μια φορά εκπληκτικά και ελπίζω και του χρόνου να περάσουμε καλύτερα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Kiss FM και προσωπικά ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θοδωρή Σαραντόπουλο όπως και τον κύριο Μανώλη Σφογιοργάκη. Ήταν χαρά μας και τιμή μας που ήσασταν και φέτος πάλι εδώ και με την ίδια χαρά να έρθετε του χρόνου να περάσουμε πάλι όμορφα. Αυτά. Ο Μανώλης κάνει χρέη κάμερα, μάλλον είναι ακριβώς απέναντί μου. Μανώλη, ευχαριστούμε και σένα ειδικά για όλη αυτή την τεχνική υποστήριξη που είχαμε αυτές τις δύο μέρες. Και συνεχίζεται αυτό το ταξίδι. Την Παρασκευή 1η και το Σάββατο 2 Ιουλίου θα είμαστε στο Ryzen Beach στην Φιλικούντα, όπου θα βγούμε ζωντανά από εκεί. Γεια σας, γεια σας.